Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχο Κωμωτινή Τάσο Βαβατσικλή. Ένα πολύ αγαπητό αυτοδιοικητικό που το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του, νοσηλευόταν σε κέντρο αποκατάσταση, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Τάσο Βαβατσικλή ήταν απόφυτο του οικονομικού τμήματο τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Δημοσιογράφο, το επάγγελμα εργάστηκε από το 1981 στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζική Ενημέρωση, το σημερινό Υπουργείο Επικρατεία. Μέλο του Δημοτικού Συμβουλίου. Συμβουλίου από το 1979 ανελειπώ σε διάφορε επιτελικέ θέσει και από το 1991 μέχρι το 2002 αντιδήμαρχο. Στι 14 Αυγούστου του 2002, με ομόφωνη απόφαση τη πλειοψηφούσα παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνή Νέα Πορεία, που πάρθηκε μετά από το θάνατο του Δημάρχου Γιώργου Παπαδριέλη, εξελέγει Δήμαρχο Κομοτηνή, αξίωμα το οποίο συνέχισε να διατηρεί και μετά από τι δημοτικέ εκλογέ τη 20η Οκτωβρίου του 2002. Το Φεβρουάριο του 2003 εκλέχθηκε πρόεδρο τη τοπική ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Δόπη, ενώ στι δημοτικέ εκλογέ του 2006 εξελέγηκε πάλι δημοτικό σύμβουλο επικεφαλή τη Μίζωνο Αντιπολίτευση. Πριν από δύο χρόνια, ο Τάσο Βαβατσικλή ανακοίνωσε την ονομασία του συνδυασμού του Ξεκίνημα για την πόλη εν ώψη των δημοτικών εκλογών τη 26η Μαου του 2019, από τι οποίε και έλαβε τρει έδρε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Κομοτινή. Κύριο στόχο μα είναι να ευαισθητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τους κατοίκους του Δήμου να εκφραστούν και να συμμετέχουν. Υποστηρίζουμε σε αυτό την οργάνωση λαϊκών συνελεύσεων στις γειτονιές και τους οικισμούς. Στις 11 Αύριο, Κυριακή 31 Ιανουαρίου, η ισορρός του πρώην δημάρχου Κωμοτινής τάσου θα βρίσκεται στο ναό της Αγίας Βαρβάρας, ενώ στις 12 θα γίνει κήδια του. Οι διπολιτικοί και μη της Ροδόπης εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους για το θάνατο του πρώην δημάρχου.